η οποία σήμερα εμπληρώσαμε τις 6.500 εμβολιαστικές δόσεις στα εμβολιαστικά κέντρα της Ιεράπετρας, τα οποία λειτουργούν τρία αυτή τη στιγμή, με τη δυνατότητα να γίνουν τέσσερα. Το οποίο είναι ήδη έτοιμο και το τέταρτο, όταν η πολιτεία αποφασίσει θα ανοίξει η τέταρτη γραμμή. Τώρα και αρκετές μέρες καθημερινά είναι πάνω από 200 οι εμβολιαστικές δόσεις που γίνονται στα εμβολιαστικά κέντρα του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα χθες είχαμε 216 και σήμερα το ίδιο. Είναι η πρώτη δόση, κύριε Διοικητά, τα 6.500 ή είναι και η δεύτερη δόση? Και η πρώτη και η δεύτερη. Και η πρώτη και η δεύτερη. Απλώς σε κάποιους δεν έχει συγκληρωθεί. Η δεύτερη σε κάποιους έχει γίνει η πρώτη. Εμείς έχουμε τη Pfizer εδώ. Δεν έχουμε άλλα εμβόλια. Είναι αυτό. Ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχουν προκύψει παρενέργειες εξ λόγου. Οπότε αυτές οι 6.500 δόσεις είναι για το Δήμο της Ιεράπετρας, φαντάζομαι. Ναι, έχουν πραγματοποιηθεί στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Πολύ καλά. Δηλαδή, 6.500 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί είτε με την πρώτη δόση, είτε ακόμα και έχουν κάνει και τη δεύτερη. Γιατί αυτοί που μπήκαν. Σίγουρα. Πολλοί από αυτούς έχουν κάνει δεύτερη και κάποιοι από αυτούς την πρώτη. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Μπράβο. Βεβαίως. Πολύ καλή επιτυχία. Πολύ το team εκεί είναι εξαιρετικό. Όπως σας έχω πει, ο κύριος Πετράκης, ο Γενικός Γιατρός, είναι υπεύθυνος με όλο το υπόλοιπο team, το οποίο είναι εξαιρετικό. Νοσηλεύτριες, σε επισκέπτες υγείας που είναι εμπειρότατες, και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και τους διασώστες Κρήτης της ΕΔΙΚ και της Ιεράπετρας, οι οποίοι ήρθαν στο πλευρό μας και βοηθούν πάρα πολύ τους συμπολίτες μας με την ευγένειά τους, την καλοσύνη τους. Μάλιστα. Το έργο αυτό. Ωραία. Όσο για το περιφερειακό γιατρείο Μαλών που αναφέρατε. Δεν είναι μόνο οι Μάλες, κύριε Διοικητά. Μας έχουν κάνει εδώ που το ανοίξαμε από το πρωί. Κατά τύχη μπήκε αυτή η ερώτηση. Είναι η Ανατολή, είναι οι Μάλες. Είναι τα τοπικά διαμερίσματα, κοινότητες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κάπου αλλού παρά μόνο στις Μάλες. Γιατί η ιατρός, η κυρία η Κατερίνη Παπαδοπούλου είναι σε αναλογική άδεια κοίησης τώρα και ένα μήνα και προφανώς θα είναι και συνεχόμενο λόγω επιπλοκών της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί, δεν υπάρχει, ας το επιτρέψει τον όρο, ρεζέρβα γιατρός. Αν αρρωστήσει λίγες μέρες, ακριβώς. Δεν έχει προβλεφθεί αυτό από το Υπουργείο. Συν θα μπορούσε το κέντρο υγείας να φροντίσει μία φορά το μήνα να πάει κάποιος, αλλά τώρα είναι επιφορτισμένο και με τα εμβολιαστικά κέντρα, συν ότι ο αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί ήδη μία αγροτική γιατρός που υπηρετεί ήδη στο κέντρο υγείας και εκείνη είναι έγκυος σε προχωρημένη κοίηση και δεν είναι δυνατόν. Καταλάβατε. Οπότε, δηλαδή, δύο γιατροί είναι off τουλάχιστον για... Προς το παρόν έχουν... τώρα η Πρίνα είναι δικιά μας. Η Πρίνα είναι δικιά μας. Η οποία η γιατρός πάει κανονικά. Είναι η κυρία Νατζούλη Δέσποινα, η οποία είναι και εκείνη έχει τελειώσει με αυτική, άρα παραμένει να εξετάσει, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έγινε αλλαγή του νόμου για να δώσει κάποιες εξετάσεις, να πάρει την ειδικότητα, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το αγροτικό του την υπόχρεη υπηρεσία υπαίθρου. Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα ανθρώπους με εμπειρία, ενήλικους πλέον, σίγουρα που έχουν προχωρήσει τη ζωή τους, δεν είναι νέοι γιατροί, πρέπει να κάνουν αυτή την υποχρέωση, και έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως η κοίηση που προκύπτει. Ναι, εντάξει, αυτό ανθρώπινο είναι. Οπότε εμείς σαν λύση εδώ, τώρα Διοικητά, η λύση έχει δοθεί. Η πρόεδρος των Μαλών, κυρία Βολγεράκη Μαρία, προς τιμή της από τις πρώτες ημέρες που έφυγε η προηγούμενη ιατρός, μας είχε παρακαλέσει αν μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω γίνει, η οποία και αποδέχτηκε προς τιμή της προηγούμενη και βοήθησε λίγο παραπάνω μέχρι να γινόταν η αλλαγή. Πώς βοήθησε? Αυτό θα να πήγαινε ήδη και έπαιρνε τα βιβλιά. Δηλαδή έπαιρνε τα βιβλιά των ανθρώπων. Αυτό το είναι θελοντικά. Κατάλαβα. Έγινε συνεννόηση με την
πήρε την άδεια από εμάς και συνεννόησε φυσικά με την, με την πρόεδρο εκεί. Όταν αυτό πλέον δεν ήταν εφικτό, έγινε συνεννόηση με το κέντρο υγείας να κατεβάζει τα βιβλιάρια μία φορά το μήνα ή όποτε επιθυμεί, να τα μαζεύει και έγινε συνεννόηση με τους γιατρούς για να γράφουν τα φάρμακα. Το ίδιο των ανθρώπων. Το ίδιο, επειδή προέκυψε μια μικρή δυσλειτουργία, δόθηκε στην κυρία Μαρκάκη αυτή η αρμοδιότητα στο γραφείο της πολιτών. Οπότε η κυρία Βολιγράκη συνέχεια με την κυρία Μαρκάκη και αυτό δεν είναι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Να, και αν θέλει τώρα κάποιος να εξεταστεί, εκεί δεν μπορεί, πρέπει να έρθει. Ας μην κρυβόμαστε, τα τελευταία πολλά χρόνια, τουλάχιστον μπορώ να πω με ακρίβεια τα τελευταία 5-6 χρόνια, εξέταση ουσιαστικά δεν γινόταν ιδιαίτερα στα εξωτερικά, γιατί από τις πληροφορίες που έχω και από τα αρχεία που τηρούνται. Κάτι το οποίο η πρόθεσή μου είναι να διορθωθεί, τα ιατρία να σίγουρα να ανακαινιστούν και να γίνουν πιο σύγχρονα, γιατί όπως είπα το 2014 που είχε προκύψει αυτή η περιβόητη ανακαίνιση που λέτε, όντως προφανώς είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Εγώ έτυχε να ήμουν εκεί με το Πανεπιστήμιο των Αρέων σαν θελοντής, εξέταζα εκείνη την περιοδία, είμαι και γερός οφθαλμίατρος και είμαι μέρος του Πανεπιστήμιου των Αρέων. Σίγουρα είχε γίνει μια καλή προσπάθεια, αλλά είναι μακριά από αυτό που θα έπρεπε και που χρειάζεται να έχει ένας γιατρός. Αυτό βέβαια πρέπει να το κάνει η πολιτεία. Όπως ξέρετε, δεν έχει ούτε οδηγό ούτε αυτοκίνητο το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Αυτό σημαίνει ότι όλες τις φορές που πρέπει να κάνουμε κάτι θα πρέπει να μεταβούμε με δικά μας εξωγενικά μας μέσα, κάτι το οποίο και δεν μπορεί, νομικά δεν είναι εφικτό. Μόνο στα πλαίσια. Δηλαδή οι γιατροί, κανένα, ας πούμε, πληρώνουν από την τσέπη τους τη βενζίνη για να πάνε στα... Ναι, είναι λογικό αυτό. Αυτό είναι σε όλη την πολιτεία και εσωκλείεται μέσα στο μισθό. Είναι μέσα στην υποχρέωση. Το να υποχρεώσουμε ένα άλλο γιατρό να υποχρεωθεί με παραπάνω δρομολόγια, αυτό όπως καταλαβαίνετε φέρνει αντιρρήσεις. Είναι και λογικό, γιατί όλα τα έξοδα και ο χρόνος του δεν βγαίνουν για τα ρεπό του, δεν βγαίνουν για τις υπηρεσίες του. Και ένα παραπάνω τώρα που είναι επορτισμένη, όπως ξέρετε, με το COVID, με την κλινική COVID, το TEP COVID, την πύλη COVID, τα εμβολιαστικά κέντρα, οι γιατροί μας είναι επιφορτισμένοι, κουρασμένοι. Ναι, έχουν πολλά να κάνουν, είπαμε και πριν, και τα εμβόλια και τα τεστ, τα rapid test, τα μοριακά και όλα αυτά. Υπάρχει ένα φόρτιζα εργασίας. Επί της ουσίας, δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην πραγματικότητα στο ιατρείο των Μαλών. Εκεί που θα μαζεύαν τα βιβλιά και τα έπαιρνε ο γιατρός και τα έγραφε απλώς στις Μάλες και όχι στο ιατρείο, νομίζω τις περισσότερες φορές στο κοινοτικό γραφείο, επειδή είχε καλύτερο ίντερνετ, παρόλο που εμείς πληρώνουμε το ίντερνετ, πληρώνουμε καθαρίστρια, πληρώνουμε όλα τα έκτα πάγια και τα προβλεπόμενα στα ιατρία, τα περιφερειακά ιατρία, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έλεγχο, δεν υπάρχουν τα μέσα και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι προφανώς υπάρχουν δυσλειτουργίες. Και σε αυτά, γι' αυτό και εκεί η πρόεδρος έχει δώσει τον κοινωνικό χώρο, το οποίο προφανώς βολεύει περισσότερο τους ασθενείς και τη γιατρό, και γράφαν τα φαρμάκα το προηγούμενο διάστημα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Πρόθεσή μας είναι, και έχουμε μιλήσει στο Υπουργείο και περιμένουμε τα πάντα στο Υπουργείο να μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε οδηγό και όχημα και ασθενοφόρο για τις αποδιακομιδές, δηλαδή να φεύγουν οι άνθρωποι όταν τελειώνουν την νοσηλεία τους, να μπορούμε να τους επιστρέφουμε εφόσον είναι ανήμποροι στα σπίτια τους. Και τότε το ίδιο προσωπικό θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να επιθεωρούμε το έχουμε ζητήσει, και να μπορεί να μεταβαίνει η τεχνική υπηρεσία και όλες οι απαραίτητες έχουμε ζητήσει, δηλαδή ένα ασθενοφόρο ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτά είναι τύπης ουσιαστικά, από στιγμή που δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν υπήρχαν, είναι αδύνατο να, όπως καταλαβαίνετε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά. Μάλιστα. Γιατί νομικά μας περιορίζει. Μάλιστα. Εντάξει, τι να πω τώρα γι' αυτό. Είναι πάντως, μας έκανε εντύπωση και γι' αυτό το αναδείξαμε, κύριε Δικητά, το ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, κατεβαίνει από το
δεν είναι μόνο τα φάρμακα, έρχεται από τις Μάλες και θέλει να εξεταστεί. Δεν έχει λεωφορείο. Δεν έχει λεωφορείο να γυρίσει πίσω. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται 50 ευρώ το ταξί, ας πούμε, για να τον πάει πίσω στο χωριό του, στις Μάλες, στην προκειμένη περίπτωση. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι έντονες διαμαρτυρίες, γιατί δεν είναι μόνο τα φάρμακα, ξαναλέω. Είναι και εξετάσεις που μπορεί να θέλει κάποιος να κάνει. Μα ακούστε, αυτό προϋπήρχε και ο γιατρός και ο γιατρός προηγούμενη δεν πηγαίνουν κάθε μέρα. Είναι πρώτη εβδομάδα. Οπότε το πρόβλημα αυτό υπήρχε. Οπότε λύνεται δηλαδή εν μέρη μόνο με τα φάρμακα. Ναι, ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που μπορείτε να πάρετε για την πρόεδρο την ίδια να σας πει, γιατί ό,τι πρόβλημα υπήρχε συζητήθηκε με την ίδια και δόθηκε η λύση, η οποία ήταν και τα προηγούμενα χρόνια για πολλά συναπτά έτη. Οπότε δεν άλλαξε την καθημερινότητά των πολιτών. Αν κάποιος πολίτης τώρα διαμαρτύρεται για το λεωφορείο, δεν μπορεί να κάνει κάτι το νοσοκομείο. Όχι, σίγουρα, σίγουρα ανθρώπινα το λέμε, γιατί είναι πολλά τα χρήματα που πρέπει. Αλλά αυτό υπήρχε και πριν. Τώρα, επειδή δεν υπάρχει λεωφορείο, επειδή λόγω κορονοϊού σίγουρα τα δρομολόγια έχουν περιοριστεί, φανταστείτε ότι εκείνοι οι άνθρωποι δεν δουλεύουν. Το χτέλ έχει περιορίσει τα δρομολόγια του, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι εκεί θα χρεοκοπήσουν. Είναι λογικό η κρίση αυτή της πανδημίας, σίγουρα θα έχει φέρει οικονομικά προβλήματα και ανθρωπιστική κρίση. Και πώς ακόμη, Αλλά θεωρώ ότι όλα, αν έπαιρνα ένα τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να μιλήσω με την πρόεδρο ή με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών, σίγουρα θα μπορούσαμε να στείλουμε κάποιον τον, εφόσον υπήρχε τόσο σοβαρή ανάγκη. Θα μπορούσε ίσως να παρακαλούσαμε την αγωγική γιατρός, η οποία βρίσκεται στη σπίδα της Καλαμάφκας, να μεταβεί. Δεν είχαμε κάνει τέτοια κλίση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος προφανώς είναι άπορος και δεν μπορεί ή προφανώς έχει δυσκολία στη μετακίνησή του. Σίγουρα αν έχουμε κάποια κλίση και κάποιο δικαιό, σίγουρα και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, κύριε Διοικητά, οι μαλλιώτες μας λένε ότι άλλο η κάλυψη από το γιατρό και άλλο η εγκατάλειψη του ιατρείου και η μετατροπή του σε αποθήκη. Το είπατε κι εσείς ότι ήσασταν εκεί όταν φτιαχνόταν ως γιατρός. Αυτό μας λένε οι φίλοι μας. Δεν θέλουν το ιατρείο αυτό που φτιάξατε να λειτουργήσει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Κοιτάξτε, αυτή είναι και η να μην μείνει μόνο η ταμπέλα, δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε, αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί από τη στιγμή που περιμένουμε τώρα να ανοίξουν θέσεις από το Υπουργείο για να μπορέσουμε να πάρουμε και όχημα και προσωπικό, να μπορούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιθεωρούμε κάθε μήνα τα ιατρία. Να πηγαίνει η Επιτροπή να καταγράφει τις ελλείψεις και να μπορεί να γίνεται η τροφοδοσία και να γίνεται ένα τέκα. Από τη στιγμή που όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε έλεγχος, αλλά στο φιλότιμο του κάθε γιατρό και στη ανθρωπιά τους, ουσιαστικά του εκάστοτε προέδρου εκεί ή των πολιτών, σίγουρα και είναι δύσκολο, σίγουρα και εξαιτίας αυτής της λειτουργίας τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν προβλήματα. Θεωρώ ότι η πολιτεία σύντομα θα μας θα το ζητήσετε. Θα τα αποκριθεί. Θα ζητήσετε. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι ένα χρόνο. Έχω συμπληρώσει ένα χρόνο και στην Ιερά Πέτρα. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από ένα χρόνο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι στο Υπουργείο το αίτημα και να εξετάζεται. Και σε δεξιούμε ότι όλα θα είναι θετικά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μέχρι να έρθει το προσωπικό, μέχρι να έρθει το όχημα. Το έχουμε ζητήσει λοιπόν αυτό. Αναμένουμε, είναι και η πανδημία που έχει πάει πάρα πολλά πράγματα πίσω. Τώρα, κύριε Διοικητά, δώστε μας μια εικόνα για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στην κλινική COVID. Νομίζω είναι τρεις, συνεχίζουν να είναι τρεις. Πάνε πολύ καλά. Πολύ καλά οι άνθρωποι αυτοί και συνεχίζουν να έρχονται για εξέταση άνθρωποι για rapid test, μοριακά και τέτοια. Συνεχίζεται η ροή αυτή. Δεν έχουμε κάτι. Από τα 18 χθες δεν είχαμε. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Βέβαια, με την κυρία Πολυράκη, αν θέλατε να επικοινωνήσετε μαζί της στην πρόεδρο, η οποία έχει καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για αυτό το θέμα και θεωρώ ότι δεν έχει φύσει ακάλυπτους τους πολίτες εκεί. Σε καμία περιπτώσεων η ίδια έχει προσταθεί και
ναι, μεταφέρει ναι. και επικοινωνεί. Ναι. Τώρα, αν υπάρχουν και εκεί σίγουρα κάποιες δυσκολίες στην επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους, προφανώς. Ναι. Το είπαμε, το εξηγήσαμε, εντάξει, όλο αυτό γίνεται, βοηθιέται ο κόσμος από εκεί, από το... από τις μάλες, θέλουν όμως και το ιατρείο τους, αυτό είναι το διαφορετικό, αλλά εξυπηρετούνται το ιατρείο τους υφίσταται όπως ήταν και τα τελευταία προηγούμενα χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Τώρα επειδή η γιατρός έχει αναρωτική άδεια και βρίσκεται σε κίνηση, αυτό είναι νόμιμο της δικαίωμα, όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο βάζει των πολιτών, αλλά όπως καταλαβαίνετε οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Ωραία. Δεν υπάρχουν απεριόριστοι γιατροί έτοιμοι σε εφεδρεία για να μπορούν να καλύψουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, αλλά είναι μεγάλο το θέμα. Οι ανάγκες που αυτό είναι και το ζητούμενο καλύπτονται. Επειδή έχουν προκηρυχθεί θέσεις γιατρών για τόμοι, δεν ξέρω αν βοηθήσει αυτή η τόμη, αυτή η μονάδα και σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι βέβαια να έχουμε γιατρούς. Είναι αυτό, κύριε Δεκαλακή, είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε και εμείς τώρα. Κάποιος θα πάρει τα βιβλιάρια, έχουμε οργανωμένο ιατρείο, έχουμε γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών και θα τακτοποιήσει το θέμα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αν υπήρχε τόμη, θα έπρεπε οι άνθρωποι να κλείσουν ραντεβού στο τόμη για να προσέξουν να γράψουν τα φάρμακά τους. Δεν θα έδινε καμία λύση στους πολίτες, στους κατοίκους των Μαλών και των γυναικοριών. Σίγουρα θα βοηθούσε στο ότι το νοσοκομείο θα είχε λιγότερο φόρτος ακριβώς. Λιγότερο φόρτος εργασίας. Μάλιστα. Ωραία. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, όλοι για την υγεία. Αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται κυρίως πρωτίστως στην Ιερά Πέτρα είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Και η βοήθεια της πολιτείας σίγουρα και των τοπικών φορέων στα προβλήματα του νοσοκομείου. Ναι, τα οποία είναι αρκετά. Σίγουρα είναι αρκετά και χρειάζονται άμεσα λύσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχετε χειριστεί πολύ καλά Καλό θα είναι, γι' αυτό και η διοίκηση του νοσοκομείου έχει σκύψει πάνω και προσπαθεί να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια που βρίσκονται ώστε να κερδίσει το χαμένο χρόνο των προηγούμενων ετών για να μπορέσει να επιτέλους να λειτουργήσει καλύτερα το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Και θα θέλαμε στον πλευρό μας και τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. Ωραία. Λοιπόν, να είστε σας ευχαριστήσω. Και να κατανοήσουν επιτέλους γιατί είναι αναγκαίο να γίνουν γρήγορα οι αλλαγές. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε, κύριε Δικητά. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα σας και σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση κάθε φορά. Γεια σας. Αυτά για το θέμα των ιατρείων των χωριών, των δημοτικών διαμερισμάτων, που είναι περίεργα τα πράγματα τώρα και ζει ένας πληθυσμός εκεί. Έτσι. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω πολύ που μείνατε εδώ συντονισμένοι στον ηχό. Υπήρχε αρκετή ροή, αρκετά τα θέματα που μας απασχόλησαν.